Καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα Καθερίνα από τη Μόσχα, η οποία εδώ και μερικές ώρες έχει χτυπήσει τα τύμπανα του πολέμου. Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε χνιδιαστικά και από την τυπική άφηξη στην Άνω Βουλή για να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. Πριν λίγο σωστό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου και δεξί χέρι του Ρώσου πρόεδρου Δημήτρη Πεσκόφ άφηνε μια χαραμάδα ελπίδα στην ειρήνη, δηλώνοντας πως ο Πούτιν δεν έχει λάβει ακόμα την τελική απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων στην Κρυμαία. Η έξι όμως που επικρατεί είναι πως η Μόσχα παίρνει ένα είδος χρηστού, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ρωσικός στρατός ελέγχει ήδη και χωρίς σοβαρή αντίσταση όλα τα στρατηγικά στιγμές και σωμίσου με άνδρες των ειδικών δυνάμεων, καθώς και τροχισμένα να κάνουν εκτιμή την παρουσία τους με κάθε μέσο. Το εύλογο ερώτημα που θα απαντηθεί στις προσεχείς ώρες είναι τι στάση θα κρατήσει ο Ουκρανικός στρατός στην ρωσική εισβολή. Την ίδια στιγμή, οι αποσχετικές τάσεις που μετά την Κρυμαία ξεκινούν η μία μετά την άλλη και σε άλλες πόλεις της Ανατολικής Ουκρανίας προκαλούν αγωνία για το αν οι επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού θα περιοριστούν μόνο στην Κρυμαία ή θα εξαπλωθούν σε Χάρκοβο, Ντανιέτσκ, Μαριούπολη, Ρυσό και σε άλλες πόλεις της Ανατολικής και Πληροφορικής Ουκρανίας. Εκείνες είναι οι πόλεις Αχιλλέα, όπου ήδη έχουν σημειωθεί συγκρούσεις μεταξύ φιλορώσων ακτιβιστών και είχαμε κιόλας και τραυματίες. Πολύ σωστά, και είναι για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, είναι οι περιοχές στις οποίες το 60% και άνω του 100% του πληθυσμού είναι ρωσόφωνοι ή Ρώσοι πολίτες. Να πούμε ότι κατά αυτή την πιθανότητα, δηλαδή την έκταση, συνηγορούν και δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι η αρχική ανακοίνωση του Πούτιν που ανέφερε για επέμβαση στην Ουκρανία και όχι αποκλειστικά στην Κρυμαία. Και το δεύτερο, η μηδαμινή αντίσταση που μέχρι στιγμής φέρεται να συναντάει ο ρωσικός στρατός. Τέλος, να πούμε πως η Μόσχα δεν κινείται μόνο στρατιωτικά αλλά και δικαιωματικά. Έτσι, για τις 30 Μαρτίου μεταφέρθηκε το δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της Κρυμαίας, γεγονός που σημαίνει πως αν ληφθεί η πλειοψηφία υπέρ της ανεξαρτητοποίησης, στις 31 Μαρτίου η Μόσχα θα προχωρήσει στην αναγνώριση της δημοκρατίας της Κρυμαίας. Μάλιστα. Αχιλλέα, σε ευχαριστούμε πολύ.